Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σαββόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές της πόλης μας. Αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει, να πω την αλήθεια. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Από σήμερα το πρωί παρατηρήθηκε στα κλεισίματα των ραντεβούν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για τα εμβόλια του COVID. Ναι. Ενώ μέχρι το Σάββατο γινόντουσαν κανονικά τα εμβόλια, τα προγραμματισμένα ραντεβού για να κλείσουμε στους ασθενείς και στους πελάτες. Σήμερα παρατηρείται ότι για τις ηλικίες, τονίζω, 75 και άνω. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή για το 60-64, δεν υπάρχει θέμα. Το 60-64 που θα εμβολιαστούν οι ασθενείς και οι πολίτες με το εμβόλιο της AstraZeneca, είναι κανονικά, λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί κανονικά. Αρκετά στο κέντρο υγείας Καστοριάς. Στο κέντρο υγείας Καστοριάς. Σωστά. Το AstraZeneca θα γίνει μόνο εκεί. Μόνο Καστοριά, όχι Άργος. Όχι, όχι, όχι. Το διευκρινίζουμε αυτό. Το εμβόλιο της AstraZeneca που αντιστοιχεί σε ηλικίες. Υποτίθεται ότι τα εμβόλια αυτά θα γίνουν από σήμερα όμως. Από σήμερα ξεκινάνε. Συνήθως νομίζω από 17 έδιναν τα πρώτα ραντεβού. Όχι 15 εδώ στην πόλη μας. Από 17-18 Φεβρουαρίου έδιναν τα πρώτα ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 60-64. Διευκρινίζω πάλι μόνο στο κέντρο υγείας Καστοριάς. Καστοριάς, τα AstraZeneca. Για την ηλικία 60-64 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Άρα λοιπόν, σήμερα το πρωί παρατηρείται. Άρα σήμερα αν έρθει κάποιος για να κλείσουμε το 60-64. Και υπάρχει κανονικά. Εγώ έκλεισα ήδη σήμερα 2-3 ραντεβού. Άρα δεν υπάρχει. Μήπως έγινε τώρα πριν λίγο έκλεισε και αυτό, δεν ξέρω. Θα το δούμε λίγο. Όχι, σας λέω πριν 5 λεπτά έκλεισα πριν 5 λεπτά, το τελευταίο ραντεβού. Τότε είναι το 60-64 και δίνει αρκετά διαθέσιμα τότε είναι, ραντεβού. Είμαστε οκ. Okay. Το πρόβλημα είμαστε είναι okay. Λοιπόν το άλλο πρόβλημα τον 75. Παρατηρείται στις ηλικίες 75 και άνω. Γιατί? Αυτό είναι Pfizer, έτσι. Αυτό είναι Pfizer ακριβώς. Ναι, για ναι, ναι. Ποιο λόγο τώρα? Η Moderna ή Pfizer, ότι έχουν παραλάβει τα εμβολιαστικά κέντρα. Αυτό θέλω να κάνω μια συζήτηση, μια να ενημερωθώ. Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα με κάποιον αρμόδιο από το Υπουργείο, από κάποιον υπεύθυνο φορέα, έτσι ώστε να μας διευκρινίσει για ποιο λόγο γίνεται. Μήπως γίνεται λόγω ότι έχουν διαθέσει όλα τα εμβόλια για τις ηλικίες 75 και άνω της Pfizer που λέμε της εταιρείας. Ναι. Στα δύο νέα εμβολιαστικά κέντρα που έχουν γίνει, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκη. Α, μήπως γίνονται μόνο εκεί και δεν γίνονται, ας πούμε, Καστοριά? Όχι, μήπως είναι προσωρινό το θέμα. Μάλλον τα έχουν διαθέσει επειδή από σήμερα ξεκίνησαν τα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Στη Χέλεξπο στην έκθεση Θεσσαλονίκη και στο Μαρούσι στην Αθήνα. Που εκεί θα γίνονται, ημερησίως υπολογίζονται άνω των 4-5.000 εμβολιασμοί. Μήπως διέθεσαν μαζικά τις ποσότητες όλες εκεί, έτσι ώστε ο φόρτος εκεί πάνω είναι μεγαλύτερος, να εξυπηρετηθούν εκεί οι ασθενείς και από την περιφέρεια τράβηξαν κάποια εμβόλια και έμειναν χωρίς ραντεβού. Θα το διευθετήσουμε. Αυτό μήπως είναι προσωρινό. Άρα λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν σήμερα στο φαρμακείο τους ή στο κέντρο. Σήμερα όμως δυστυχώς, ναι, οι ηλικίες 75 και άνω δεν έχουν εμβόλια. Δεν δίνει κανένα προγραμματισμένο ραντεβού για κανένα από τα τρία εμβολιαστικά κέντρα του νομού μας. Μάλιστα, για κανένα από τα τρία εμβολιαστικά. Ούτε κέντρο υγείας Άργους Οριστικού, ούτε Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, ούτε κέντρο υγείας Καστοριάς. Μάλιστα. Μόνο όμως για αυτές τις ηλικίες 75 και άνω. Το 60-64 δουλεύει κανονικά, λειτουργεί κανονικά. Τώρα, λύστε μας και μια πορεία που είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί σε αρκετούς ήρθαν ραντεβού, σε Τσοτήλι. Από το Τσοτήλι ήρθαν για μας. Τι ακριβώς έχει συμβεί και με αυτή την υπόθεση? Δεν το γνωρίζω αυτό. Σήμερα παρατήρησα και από έναν ασθενή από τα Γρεβενά, ότι και στα Γρεβενά για την ηλικιακή ομάδα το 60-64 δεν έδινε ραντεβού. Μήπως δεν υπάρχει στα Γρεβενά ή στους γύρω νομούς εμβολιαστικό κέντρο για την AstraZeneca και δίνει μόνο το κέντρο υγείας Καστοριάς? Μπορεί, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω γι' αυτό. Ή έχουν γεμίσει όντως και εκεί οι ημερομηνίες για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες και όταν υπάρχουν διαθέσιμες στους γύρω γειτονικούς νομούς, ας πούμε. Για αποσυφόρηση, για να ανακαλυφθούν και τα εμβόλια τα επόμενα, στέλνουν τον κόσμο σε άλλους νομούς. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γίνεται ένα μπέρδεμα λίγο και με τους ταχυδρομικούς κώδικες? Εκεί μας είπαν περισσότερο. Δείτε λίγο τους ταχυδρομικούς κώδικες. Αν ένας ασθενής που είναι γραμμένος στο ασφαλιστικό του φορέα έχει δηλωμένο ένα παλιό ταχυδρομικό κώδικα που για κάποια περίοδο μπορούσε να έμενε σε κάποια άλλη περιοχή, το σύστημα τον έχει αποθηκεύσει αυτόν. Μάλιστα. Αλλά από το φαρμακοποιό υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε το ταχυδρομικό κώδικα και να κάνει το πραγματικό ραντεβού που θέλει. Αρκεί να μην κάνεις αποδοχή.
Σωστά. Αυτό να μην κάνεις αποδοχή. Τώρα, ναι, αυτό αλλάζει, είναι εύκολο. Τώρα, μας έλεγαν από το κέντρο υγείας του Άργους νωρίτερα ο κύριος Μαγαλιός ότι σήμερα λόγω της κακοκαιρίας περίπου το 50% που ήταν για σήμερα δήλωσαν ότι το ματαιώνουν τώρα. Παρουσιάζεται κόλλημα. Κόλλημα. Δεν μπορούν... Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε τώρα, κύριε Σαββόπουλε? Αυτό τώρα αν ακυρωθεί το πρώτο ραντεβού. Προφανώς είναι κυρίως ανθρώπους που θα πήγαιναν για τη δεύτερη δόση. Για δεύτερη δόση? Ναι. Αυτό είναι θέμα τώρα με την πλατφόρμα. Πρέπει να προγραμματιστεί εκ νέου, να γραφτεί νέο ραντεβού. Θα τους δώσει αυτόματα το σύστημα ένα νέο προγραμματισμένο ραντεβού. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Είναι ένα θέμα και αυτό, γιατί αυτό είναι της κακοκαιρίας. Δεν το έχετε συναντήσει σήμερα να το δείτε σαν περίπτωση, ας πούμε? Όχι. Μάλιστα. Εδώ ακόμη όχι. Αυτό όμως σκεφτείτε όμως ότι η κακοκαιρία μπορεί να κρατήσει και τις επόμενες 5 μέρες. Ναι. Δηλαδή αν αναβληθούν πολλά ραντεβού. Τότε τι γίνεται? Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε γιατί οι δόσεις όσες γίνεται η απόψη σε κάποια εμβόλια μην χαθούν. Ο κ. Μαγαλιός μας είπε ότι έχουν ήδη ενημερωθεί τα σώματα ασφαλείας για όσους δεν θα πάνε σήμερα να κάνουν, στα σώματα ασφαλείας. Έτσι ώστε να καλύψουμε αυτές τις δόσεις, να εμβολιάζονται κάποιοι άλλοι. Λογικό, λογικό. Τώρα υπάρχει περίπτωση να δούμε και, γιατί έρχονται μηνύματα εδώ, κάπου ακούσαμε, λέει ότι θα κάνουν και τα φαρμακεία. Νομίζω για μια ειδική μάρκα, ένα εμβόλιο. Προς το παρόν, να διευκρινίσουμε να μην γίνει. Προς το παρόν δεν υπάρχει φαρμακείο να κάνεις εμβόλιο. Κανένα εμβόλιο για τον COVID-19 αυτή τη στιγμή δεν πραγματοποιείται σε κανένα φαρμακείο πανελλαδικά. Μάλιστα. Θα το διευκρινίσουμε αυτό. Τώρα, μελλοντικά. Λένε ένα πιο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο. Εάν παρουσιαστούν κάποια νέα εμβόλια, π.χ. σας αναφέρω τη Janssen Johnson & Johnson. Μπράβο, αυτό νομίζω. Το οποίο θα είναι μονοδοσιακό και το οποίο θα μπορεί να συντηρηθεί σε θερμοκρασίες όπως τα κοινά εμβόλια. Εκεί θα το κάνετε κι εσείς. Αναλόγως μπορεί σε συμφωνία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσω του Υπουργείου να δοθεί η δυνατότητα και στα φαρμακεία και για αποσυφόρηση των εμβολιαστικών κέντρων και για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση. Γιατί σκεφτείτε κατά την περίοδο. Τη χειμερινή περίοδο, την εποχιακή γρήπη που λέμε, σκεφτείτε μέσα σε 2,5 μήνες, με άψογο χειρισμό, όλα τα φαρμακεία πανελλαδικά εξυπηρέτησαν άνω των 4 εκατομμύριων ασθενών. Βέβαια. Και εμβολιάστηκαν για τη γρήπη πάνω από 4 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν το ίδιο λέτε. Αυτό το βλέπουμε μελλοντικά. Ακόμη δεν ισχύει κάτι. Ακόμα δεν ισχύει, αλλά το διάβασα για το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Ναι, ακριβώς. Γιατί θα είναι μόνο δοσιακό, δηλαδή θα είναι ένα εμβόλιο μία φορά το χρόνο, θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Και διατηρείται, συντηρείται σε θερμοκρασία ψυγείου 2 με 8 βαθμών. Αυτό νομίζω είναι το πιο ωραίο. Που πιο έχουμε. Ωραίο, μάλιστα. Πιο ωραίο αυτό. Αλλά αυτό είναι ακόμα μελλοντικά. Μάλιστα. Όχι Λίξη τώρα, μην το δέσετε. Ο κόσμος προς το παρόν κανένα εμβόλιο δεν πραγματοποιείται στα φαρμακεία. Τώρα, κύριε Σαββόπουλε, το μόνο που θέλουμε πριν κλείσουμε είναι ότι αν έχετε κάποια ειδοποίηση για το τι γίνεται και πώς θα ξεμπλοκλαριστεί αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Ναι, εγώ σήμερα το μεσημέρι αργότερα θα προσπαθήσουμε. Ωραία, να έχουμε μια ενημέρωση για να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Αύριο πρώτα ο Θεός με το καλό, αν έχω κάποια επίσημη πληροφορία να για το τι συμβαίνει, θα μιλήσουμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, κύριε. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.